Κυρίες και κύριοι, θα σας εξηγήσω γιατί, αλλά δεν έχουμε εφέ από το βαν σήμερα. Βασικά, δεν έχουμε βαν σήμερα. Ή έχουμε ένα βαν με έναν άνθρωπο, θα σας τα πω τώρα όλα αυτά σε λίγο. Επειδή όμως λοιπόν δεν έχουμε εφέ από το βαν, Στάθη, μπορούμε να κάνουμε κάτι μέσα στο πλατό, έτσι, το οποίο είναι πολύ εφετζίδικο, βρε αδελφέ. Ζογκλερικό. Ναι, για ένα ζογκλερικό. Τροχό μπορείς να κάνεις. Αλήθεια, λες τώρα. Καταπιείς καμιά φωτιά, τίποτα. Να μείνουμε και χωρίς κάμερα μάτα. Κάτι κάνεις, Στάθη. Μήπως να μην το... Θα κάνεις τροχό τώρα, σοβαρά. Μήπως να μην το τολμήσουμε. Το έχεις. Εσύ γιατί λες όχι. Γιατί μας κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο Ράδιο Αρβίλα. Το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ. Να σας εξηγήσουμε τι γίνεται. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, αλλά παραμένουμε στον αέρα. Πώς θα καταφέρνουμε. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους δικούς μας που άλλοι έχουν αρρωστήσει από άσχετους λόγους και άλλοι είναι θετικά κρούσματα COVID. Ευτυχώς όλοι βρίσκονται. Ευτυχώς. Δεν υπάρχει ευτυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλοι δυστυχώς βρίσκονται στο βαν, το οποίο βρίσκεται σε άλλο κτίριο και αυτό μας δίνει εμάς τη δυνατότητα να μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε στον αέρα. Διαφορετικά θα έπρεπε να σταματήσουμε και την εκπομπή. Το πρόβλημα βέβαια είναι καταρχήν να είναι καλά όλα τα παιδιά. Βαγγέλη, όλοι, Τάκη. Γρηγόρη, όλα τα παιδιά να είστε καλά, όλα θα πάνε καλά. Όσοι έχουν περάσει Μαρό. Τουλάχιστον μέχρι στη Μαρό, ναι, όλοι έχουν περάσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον το έχουν εδώ μέσα, το έχουν περάσει ελαφριά. Ελπίζουμε να συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι έχουμε μείνει με δύο ανθρώπους αυτή τη στιγμή μέσα στο βαν. Οι μόνοι καινούργοι καθαροί τους βγάλαμε από τη ζελατίνα τώρα, δεν είχαν έρθει σε επαφή με κανέναν. Και έχουμε δύο ανθρώπους μόνο μέσα στο βαν για να καταλάβετε. Σήμερα και από σήμερα έχουμε περάσει τα βίντεο στον Κωστάκη! Ο οποίος... Γιατί είχε ελεύθερο χρόνο! Ναι, καθόταν που καθόταν πως καθόταν. Ο οποίος έχει στήσει ένα μικρό κοντρόλ αναπαραγωγής βίντεο και θέλουμε την κατανόησή σας, έτσι, ότι πάει στραβά. Πολλά μπορούν να πάνε στραβά σήμερα, μπορεί να πάει και τίποτα στραβά. Θα δούμε. Είπαμε να παραγωγή βίντεο. Έτσι πω πέκο, έτσι μόνο αυτή την αναπαραγωγή θα κάνει. Καμία άλλη. Αν πάνε καλά τα πράγματα, τον άλλον κινδυνεύει δουλειά, να ξέρετε, γιατί και ένα άνθρωπο μπορεί να τα κάνει όλα. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα το πολεμήσουμε όσο μπορούμε και θα είμαστε στον αέρα. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Αρβίλα της Δευτέρας. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή που την παρακολουθεί. Αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ συγκινητική. Είναι μάλλον το μικρό βρεφάκι, αυτό είναι η μικρή Παρασκευή από την ΚΟΗ. Οι γονείς είναι ο Βασίλης και η Ειρήνη. Και είναι πάρα πολύ συγκινητική γιατί μόλις γεννήθηκε, το πρώτο πράγμα που είδε, αν όχι στη ζωή του, σίγουρα στην τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, είναι το Ράδιο Αρβίλα. Δείτε εδώ. Άραγε έχουν μνήμη σε αυτή την ηλικία. Όχι, δεν έχουμε μνήμη, βρε Χρήστο μου, αλλά είναι σίγουρο ότι το παιδί αυτό θα διαπρέψει. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο οι πνευματικοί του πατέρες, έτσι δεν είναι? Σε αυτό το δρόμο, συμφωνάξει μαμά. Καλωσορίσατε στην εκπομπή που παρακολουθεί ο Αριστίδης, ο Ελληνοβραζιλιάνος από τη Γερμανία! Στην εκπομπή που παρακολουθεί ο Αλέξανδρος και η Μαργαρίτα από Ζυρίχη! Ζυριχάρα. Γεια σας, χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά. Γεια σας, παιδιά, χρόνια πολλά και σε εσάς δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, αλλά χρόνια πολλά. Για το Πάσχα που έρχεται, ξέρω. Η Δέσποινα, η οποία μας βλέπει από Χαλκιδική και την οποία θα τη σκοτώσω γιατί μας έχει στείλει αυτό το βίντεο από τη θάλασσα της Χαλκιδικής. Η Ειρήνη και ο Στέλιος μας παρακολουθούν από Βιέννη. Βασικό, το οποίο Βιέννης, να το. Άμα σηκώσει το κεφάλι, ότι βλέπεις την όπερα. Ο Δημήτρης από την Ελβετία! Έτσι, να βλέπουμε μουτράκια, παιδιά, να βλέπουμε μουτράκια. Ο Δημήτρης και η Εύα από την Πολωνία! Ωραία Πολωνία. Ωραία Πολωνία. Η Άρτεμις και ο Γιώργος πάλι από τους καταράκτες του Νιαγάρα. Εντάξει, αυτή η αφίσα είναι δικαιολογημένη, πιστεύω. Ο βασιλιάς του χορού, ο άρχοντας του χορού, κυρίες και κύριοι. Ο άρχοντας του χορού. Συνεχίζετε να πιστεύετε ότι είναι στημένα τα δημοψηφίσματα του Ράδερ Βίλα, εξάλλου είναι και τόσο σημαντικά τα αποτελέσματα που βρίσκεται τα σημεία που μας κλέβουν. Πού πήγε αυτό το 2%? Λαντή.
Αυτό το βίντεο, τι γλυκό ρε παιδιά και τρυφερό που είναι. Αυτή η γάτα, ακούστε ιστορία, μπήκε μια γατούλα μόνη της σε ένα νοσοκομείο στην Τουρκία και επί της ουσίας ζήτησε ιατρική βοήθεια για τον, όχι για τον εαυτό της, για τα γατάκια της, τα οποία υπέφεραν από, όπως αποδείχτηκε τελικά, από μια λίμωξη στα μάτια. Δείτε το βίντεο. Πήρε και μπήκε μέσα. Δεν είναι απίστευτο ρε παιδιά, δεν είναι απίστευτο. Δεν τα αξίζουμε τα ζώα. Batman εναντίον Superman, με Navy Edition. Μ' αρέσει που βάλαμε και Μάρτι, πόσο σωστό. Μην μας κάψει, μην τυχόν και μας κάψει το φωτιστικό στο σαλόνι, κυρίες και κύριοι. Ανεύθυνοι Θεσσαλονικοί συνεχίζουν να βρίσκονται στην παραλία, αλλά η αστυνομία εδώ δεν χαρίζει κάστανα. Ποιο ήταν στο παρελθόν άραγε το μοναδικό μας πρόβλημα, ρε γαμότο? Αυτό ήταν παλιά το μοναδικό μας και το πιο σημαντικό πρόβλημα. Ποιος θα κατεβάσει την μπάλα της και τι έπεσε. Τι ωραία. Τώρα θα αποδειχθεί αν όντως σέρνει καράβι. Ας συμφωνήσουμε ότι το τελευταίο σοβαρό δημοσιογράφος που είδε αυτή η χώρα ήταν ο Πίκος Απίκος στην φρουτοποιία και τον έφαγε και αυτόν το σύστημα. Κωστάκη, αυτά ρίχνε τα νωρίτερα. Ναι ρε Κωστάκη, μας έχεις διάλυση στην εκπομπή. Ένα χειροκρότημα στον Κωστάκη. Μπράβο αγόρι μου. Και ο Μιχάλης λέει ότι η καινούργια του θέση είναι VAR Floor Manager. Αυτό πόσο αληθινό ρε γαμώ, το έχουμε περάσει από την εποχή των Sex Pistols στην εποχή των Text Pistols. Θέλω ποινή με τα text. Ασχολίαστη η επόμενη φωτογραφία. Είμαστε. Αδικίες. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε με θάρρος: δεν θα σας φοβόμαστε, κύριε Μητσοτάκη. Έτσι μόνο το δηλώνεις αυτό. Το όνειρο κάθε γυναίκας, σπίτι, αυτοκίνητο, άντρας, τα έχει όλα, είναι το όνειρο κάθε γυναίκας. Κύριε και κούκλες. Όταν στο χωριό, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μόνο ένας κουρέας. Όταν δεν έχεις λεφτά για να φτιάξεις το τρακάρισμα στο αυτοκίνητό σου, αυτή είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη και η πιο έξυπνη λύση. Ασχολίαστο και το επόμενο, αφού έχει φτάσει στην κορυφή του βουνού. Η καλύτερη απάντηση όταν έρχεται η αστυνομία στο σπίτι σας. Αστυνομία, ανοίξτε παρακαλώ. Δεν γίνεται. Είμαστε 9 άτομα, δεν αφήνει άλλους ο Χαρδαλιάς. Όταν επιτέλους έρθει αυτή η ώρα, η τελευταία δηλαδή συναυλία των Σκόρπιων, τα πράγματα θα είναι κάπως έτσι. Μη το δοκιμάσετε στο σπίτι το επόμενο, δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Το επόμενο αφιερωμένο στο Στάθη Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ. Κάποιοι κάθονται μπροστά από την πινακίδα μεσημβρία, τρεις προ-μεσημβρίας και τρεις μετά-μεσημβρίας. Δεν γράφονται πια ωραία αστεία τέτοια. Ωραία αστεία. Έτσι. Αυτό είναι με διαφορά το αγαπημένο μου όλων. Ρε Μίτσο, ξέρεις τι φοβάμαι πιο πολύ και από το θάνατο? Τι φοβάσαι? Την ακράτεια ρε φίλε. Την ακράτεια ρε φίλε φοβάμαι. Αυτό είχε υποθεί ως ανέκδοτο παλιά στο ραδιοφίλε. Μαγεία, μαγεία. Αυτός τώρα δηλαδή αν έχει παρενέργειες εμείς, πώς ακριβώς θα το καταλάβουμε? Έτσι είναι χωρίς παρενέργειες. Υποτίθεται. Όταν περιμένεις έξω από τα δοκιμαστήρια προκειμένου η σύντροφό σου να βρει το ιδανικό φόρεμα, είσαι κάπως έτσι. Δύσκολη στιγμή. Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή είναι αυτή, όχι απλά δύσκολη στιγμή. Μήπως
να φεύγαμε κιόλα. Πολύ σωστά, ρίξτε το ρεκοστάκι και να φεύγαμε κιόλα να έρθουν οι τουρίστε. Δεν ξέρω, ρωτάω, λέει, γιατί μπορεί να ενοχλούμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρχίσει να νιώθουμε ότι ενοχλούμε σε αυτή τη χώρα. Συμπολίτε μου, λέει ο Μητσοτάκη, θα χαλάρωνα το lockdown, αλλά φοβάμαι μη μου κολλήσετε του τουρίστε. Μα το έστειλε η Χριστίνα. Με Πασόκ, αν ήξερε να αλλάξει. Την ώρα, αυτό είναι, παιδιά, πολύ μεγάλη αλήθεια. Τα, την ώρα στην κουζίνα και στο βίντεο έπαιρνε επίδομα επιστήμονα. Ναι. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να αλλάξει την ώρα στο βίντεο, ειδικά. Στο βίντεο, ε. Στο βίντεο. Εμένα η κουζίνα με δυσκολεύει πάρα πολύ. Σε δυσκολεύει η κουζίνα. Ναι. Έχει ένα τέτοιο που το γυρνά. Ίσως επειδή δεν έχω βίντεο. Στο βίντεο το είχατε περάσει και αυτό να δίνετε γραπτές οδηγίες, να τις έχει η γιαγιά σας ή η μαμά σας δίπλα κολλημένες. Ναι, εννοείται. Για να κάνει βήμα. Η μαμά μου ακόμα έχει τις οδηγίες κολλημένες δίπλα στην τηλεόραση για το βίντεο. Δεν βλέπει. Σε πλαστικό κάτω από το σεμένα. Ο Πούτινγκ μετά το εμβόλιο. Τι γίνεται, πώς θα μας στείλατε σήμερα, ο Πούτινγκ. Είχαν όρεξη. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε το πρώτο μοχίτο μετά την καραντίνα! Οδηγίες πλησίματος για ένα ρούχο ή καλύτερα, για να τελειώνουμε, δώστε το στην μητέρα σου, ξέρει τι να κάνει. Επίσης, η καλύτερη απάντηση όταν σας σταματήσουν για αλκοτέστ. Καλησπέρα, έχετε πιει? Όχι, σε εσάς θα παραγγείλω. Αφιερωμένο στο Στάθη, το επόμενο. Μωρό μου, τι θα γίνει με εμάς, θα το δούμε στην πορεία. Μωρό μου, τι θα γίνει με εμάς, στην πορεία. Τέλειο αυτό. Έξυπνα, έξυπνα. Τα δρομολόγια για το Πάσχα έχουν ξεκινήσει. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Για Σταύρωση Φουρέιρα με Γιοκαρίνη. Θα τελειώσει αυτό. Αυτό είναι αγαπημένο. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Φουρέιρα με Γιοκαρίνη. Οι διασταυρώσεις συνεχίζονται. Νεϊμαράκης, Νεϊμαράκης, κυρίες και κύριοι. Νεϊμαράκης. Φτάνει, δεν πάμε άλλο. Φτάνει. Να ξεστοκάρουμε για το Σαββατοκύριακο, γίνεται χαμός το inbox. Αυτά μας στείλατε για σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα ήρθε η ώρα να πεθάνουμε στα γέλια, γιατί ήρθε η ώρα για το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Δεν ήρθε. Ωραία. Έχουμε αυτό που είναι η Νεφέλη και ο Αλέξανδρος. Mm-hmm. Το σήμα θα παγώσει με τα σαξόφωνα και θέλουμε να το δείξουμε. Αλλά έχουμε και το κανονικό σήμα. Θέλουμε να το δείξουμε μέρες τώρα. Το κανονικό σήμα για το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Το σήμα θα παγώσει. Βάλεζα και τα βέλεζα και τα. Το σήμα θα παγώσει. Βάλεζα και τα. Βάλεζα και τα. Το σήμα θα παγώσει. Βάλε κουβέτα. Το κρύο. Βάλε σακέτα, βάλε σακέτα. Αλλιά! Το σήμα θα παγώσει. Βάλε σακέτα, βάλε σακέτα. Το σήμα θα παγώσει. Όχ, μάνα μου. Βάλε σακέτα, βάλε σακέτα. Κωστάκη, παλιά φωνάζεις και εσύ βάλε ζακέτα, έτσι. Ναι, σήμερα, τώρα εντάξει, μας έχεις κρεμάσει, ρε. Λουφάρι σήμερα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο φίλος του Δημήτρης λέει, εγώ για ένα σχετικό με το προηγούμενο θέμα, εγώ λέω εδώ και χρόνια, αλλάζω την ώρα στην κουζίνα ακολουθώντας τις οδηγίες του αυτιά και τώρα σας παρακολουθώ τρώγοντας πρωινό. Σωστός. Έχουμε αφιερώσεις. Ο Δημήτρης γίνεται 15 ετών, ο Δημήτρης που αγαπάει ιδιαίτερα στον γραφίτη, γίνεται σήμερα 15 ετών και του εύχεται ο πατέρας του ο Κώστας. Χρόνια πολλά, Δημητρό. Ο Θοδωρής εύχεται χρόνια πολλά στον πατέρα του, τον Σταύρο, που γίνεται 46. Χρόνια πολλά, Σταύρο. Η Μαργαρίτα, η Πινελόπη από την Αθήνα, εύχονται τα καλύτερα και να τα εκατοστήσει ο παππούς του Σωσάκης, που έχουν να το δουν από τον Αύγουστο. Τι κρίμα. Ενώ ο πατέρας Νίκος και όλη η οικογένεια εύχονται χρόνια πολλά στο Γιαννάκο από το Ζεφύρι που κλείνει τα 18, συγγνώμη, και σε σένα όμορφο μαράκι. Αυτές τι κλείνει τα 18. Συγγνώμη, τα 8 ήθελα να πω. Τι γίνεται, τι παθαίνω. Θα το ομολογήσω. Δεν βγάζω τα γράμματά μου. Αν έχει φτάσει εκεί. Μήπως να σπουδάζει. Να σπουδάζει φαρμακοποιό. Όπου να είναι, θα σου δώσει ειδοποίηση για το εμβόλιο. Μακάρι, να μην και πότε. Λοιπόν, σε όλα αυτά ήθελα να σας πω, επειδή ανοίξαμε μια κουβέντα την περασμένη εβδομάδα περί δημοσίου και εξυγχρονισμού και 2-0 κλπ. Ξεκινάει το ανέκδοτο τώρα. Ναι.
Λοιπόν, είδες, δεν το κατάλαβες. Ναι, ναι. Πολύ ελαφέζω. Λοιπόν, υπάρχει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδος ένα έγγραφο, το οποίο εάν ο πολίτης κάνει το λάθος να το ζητήσει σήμερα, το έγγραφο αυτό εκδίδεται τον άλλο μήνα. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Το αλουμινόχαρτο. Του άλλου μήνα, το χαρτί. Ο συμμαθητής ο Γιαννουκάκος μου το έστειλε. Αλήθεια λες. Ο συμμαθητής μου ο Γιαννουκάκος. Δεν περνιέται αυτό. Τι γινόταν σε αυτή την τάξη σας? Δεν μπορεί, δεν πάει το. Ένας καλά δεν ήταν. Ο κανένας. Ακόμα σχολείο είναι αυτός, φαντάζομαι. Έλα ρε Γιάννη, αυτός είναι ακόμα. Προσπαθεί να τελειώσει την τρίτη ηλικία. Είναι Δευτέρα Γυμνασίου, 46 χρόνια. Για πες μου. Εκπληκτικό πράγμα σήμερα, αλλά δυστυχώς λόγω του. Ο Λούφαρο, ο Κωστάκης και δεν έφερε το βίντεο. Κάτι θα δώσει όμως. Έχω και μουσικό, έχω και. Άντε ρε Γιάννη, ό,τι διάλεξε εσύ. Μουσικό. Δεν θα χτυπήσω. Όχι, όχι. Ίσως. Φορώ γυαλιά. Πώς λέγεται η ειδική καμουφλαρισμένη θέση για νταλκαδιασμένους ζεμπέκηδες που εποπτεύουν κρυφά αυτό που τους ενδιαφέρει? Τι λέει ρε παιδιά? Ειδικά πώς λέγεται αυτή η θέση που είναι καμουφλαρισμένοι ζεμπέκηδες και παρακολουθούν? Πώς λέγεται αυτό το? Έχει άγνωστες λέξεις τώρα στην εκφώνηση. Δεν καταλαβαίνω. Παρά τύρι 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 ο. Παρά τύρι 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 ρι. Να σας πω, ακούστε, δεν αντέχω αλήθεια. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ κάτι. Επειδή φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ήταν πάρα πολλά αυτά που μας στείλατε σήμερα. Να οργανωθούμε και λίγο γιατί γίνεται χαμός. Θα κάνουμε το εξής. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να δώσουμε ένα μεγάλο σερί έως το νούμερο 1 στο Radar Villa. Για δείτε όμως τι έχει το βινίλιο. Αυτή την Πέμπτη μεθαύριο. Είσαι έτοιμος, αγόρι μου? Πάμε σε διαφημίσεις με το τρέιλερ του βινιλίου. Και ξέρετε τι βίντεο πρέπει να μας στείλετε. Χορευτικά, φωτογραφίες και όλα πάνω σε αυτό. Το πάρτι στο βινίλιο συνεχίζεται μπαίνοντας στη δεκαετία που όλοι περιμένατε. Όμως αυτή την εβδομάδα λέμε να το γυρίσουμε στα ελληνικά. Δυναμώστε λοιπόν τις τηλεοράσεις σας και ελάτε να χορέψουμε με τα καλύτερα τραγούδια, ελληνικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Τα κομμάτια που χορέψαμε και αγαπήσαμε από μια λατρεμένη δεκαετία. Και βέβαια, οι δικές σας φωτογραφίες, τα δικά σας βίντεο, τα δικά σας χορευτικά. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Αυτή την Πέμπτη το πάρτι συνεχίζεται στο Open στις 9 ακριβώς, αμέσως μετά το Radio Arvilla. Μη χάσετε το βινίλιο. Παναγία μου, αυτός ήμουν εγώ, ε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Και αυτό είναι το βίντεο με τις φωτογραφίες που στείλατε από τη δεκαετία του 90 για την Πέμπτη στο βινίλιο, που δεν τα προλαβαίνουμε όλα, αλλά τα δείχνουμε στο Radio Arvilla. Αυτοί είστε εσείς και σε μερικές είμαστε και εμείς από τη δεκαετία του 90. Όλες οι φωτογραφίες να πάμε. Εκεί καλά ήταν τα πράγματα, ε. Είχα κουρευτεί. Και βλέποντας αυτά, σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Radio Arvilla. Τι τελείωσε? Τι το πήρατε ρε παιδιά? Α, εδώ ήταν Κοφούζιο. Στην εκπομπή όπου σήμερα σας το είπαμε στην αρχή, σας το λέμε και τώρα, τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να παραμείνουμε στον αέρα. Σήμερα είχαμε 6 κρούσματα COVID στην ομάδα του Βαν που βγάζει στον αέρα την εκπομπή. Αρχικά θέλουμε να στείλουμε χαιρετισμούς για μία ακόμα φορά σε όλους τους φίλους και συνεργάτες μας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται με τον ιό και θα τον πολεμήσουν και θα πάνε όλα καλά. Επειδή όλη αυτή η τεχνική υποστήριξη, η Παναγία μου και Θεόλη μου, βρίσκεται σε άλλο κτίριο, εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε στον αέρα. Αλλά έχουμε μόνο 2 ανθρώπους αυτή τη στιγμή στο Βαν, κυρίες και κύριοι. Μόνο 2 ανθρώπους και τα βίντεο πέφτουν ζωντανά εδώ μέσα από το πλατό, από το αγόρι εκείνο. Έλα, Ήρας! Ήρας! Floor manager. Είναι? Floor manager. Καινούριο. Έχει πάρα πολλές προτάσεις γάμου εξαιτίας αυτού του ηρωισμού. Πολλά κορίτσια, να ξέρεις, τα έχει. Και αγόρια, και αγόρια. Τα έχει ελκύσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε.
Παύλος από το Ρήσιο. Παρουσιαστής του Ράδιο Ραφίλα που βάζει μόνος του τα βίντεο ρίσα Αντώνης Βανάκης. Έλεος. Είναι όλα σε αυτό το μοτίβο πάνε όλα, να ξέρεις. Δεν θέλω άλλα. Δεν έχει άλλα. Πάμε, γιατί μόνο που τάζει γάμο. Πάμε να στείλω, θέλω να στείλω χαιρετισμούς στο τηλεοπτικό κανάλι Mykonos Live TV. Το οποίο ξέρετε κάνει φοβερή δουλειά αυτή. Οι άνθρωποι παίρνουν πλάνα από τη Μύκονο, γιατί η Μύκονος είναι παγκόσμια ιστορία. Φυσικά, ναι. Και τα πλάνα τους τα έχουν σε αποκλειστικότητα και τα στέλνουν σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη που ενδιαφέρεται. Να στείλουμε λοιπόν χαιρετισμούς και να τους ευχαριστήσουμε για τα καλά τους λόγια και να επανορθώσουμε, γιατί πραγματικά παίχτηκε ένα αποκλειστικό δικό τους πλάνο την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα βίντεο του Menu, τον οποίο τον έχουμε και σήμερα στο top, που είχε το λόγο του Mykonos Live TV, το οποίο κακώς βγήκε, δεν είναι πυρκά. Από εδώ και στο εξής, να ξέρετε ότι ό,τι παίξουμε από Μύκονο είναι από το Mykonos Live TV. Μόνο αυτή υπάρχει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή και η μονογιού. Πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν. Μονογιού. Κυρίες και κύριοι, τι? Δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα θα το παρουσιάσουμε με ένα πολύ ωραίο σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη, γελιογραφία από την Καθημερινή. Όπου ένας πιτσιρικάς, να δείτε το, θα το δείτε εδώ και θα καταλάβετε, για να το δούμε λίγο αυτό το σκίτσο. Περνάει έξω από την επιτροπή, πες ένα γράμμα, λάμδα. Ωραία. Για ανεμπόριο λύκεια, τα ανοίγουμε. Αυτά είναι. Έτσι λοιπόν, με αυτή την μπάσα πάμε στο δημοψήφισμα σήμερα του Ράδερ Βίλα, το οποίο είναι το εξής. Πώς αποφασίζονται τα μέτρα για τον κορονοϊό? Τρεις επιλογές. Τρεις προτινόμενες απαντήσεις. Με κλήρωση, με κέρμα ή στην τύχη. Πώς αποφασίζονται λοιπόν? Καλά πάμε μέχρι στιγμής. Έτσι πάμε γίνεται. Καλά, αλλά θέλω να σκεφτείτε πολύ και το πρώτο της κλήρωσης είναι. Εντάξει, πολύ. Τα έχουν κάνει παιδιά, πραγματικά έχει χαθεί μπάλα πλέον. Είμαστε σε θέση να το πούμε. Γίνεται ό,τι να είναι. Οι άνθρωποι είναι απεγνωσμένοι, μας παίρνουν τηλέφωνο εμάς. Μας πήραν τηλέφωνο τα Ινστιτούτα Αισθητικής. Μας πήραν. Βεβαίως, οι άνθρωποι πήραν τηλέφωνο, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα έχουν χάσει, δεν μπορούν να καταλάβουν. Τους έχουν κλειστούς για κάποιο λόγο. Δεν έχει καμία λογική. Ενώ τα ιατρία είναι ανοιχτά. Ναι, δεν έχει καμία απολύτως λογική. Ναι. Τα νύχια είναι ανοιχτά, τα κομμωτήρια. Το περίεργο είναι ότι το Ινστιτούτο Αισθητικής, όπως και το Τατουατζίδικο, είναι ένα μέρος το οποίο ούτως ή άλλως στείλουν φοβερά μέτρα. Μα είναι ιατρία. Ιατρία είναι. Και τους έχουν κλειστούς τους ανθρώπους. Έχουν τρελαθεί. Γενικότερα, πολλοί κλάδοι από επαγγελματίες δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται. Εδώ τα κλείσαν στη Θεσσαλονίκη, μόλις είπαν ότι θα τα ανοίξουν. Έχει χαθεί η μπάλα. Πάμε να ξεκινήσουμε στο νούμερο 20, κυρίες και κύριοι. Και μέσα σε όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και επισκέφτηκε το καταφύγιο για άστεγα και εγκατελειμμένα ζώα στην Ηλιούπολη. Πολύ καλά έκανε, γιατί ήταν η Παγκόσμια Μέρα Αδέσποτων Ζώων εχθές 4 Απριλίου. Και για να δούμε ένα απόσπασμα από την επίσκεψη. Α, δεν χρειάζεται η πάσα. Χρειάζεται η πάσα. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται Κώστα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται η πάσα. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης, το βλέπετε. Αυτά είναι τα δέσποτα. Όχι, σταμάτα το, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κωστάκη, ήρεμα, ήρεμα. Λοιπόν, οπότε πήγε, επισκέφτηκε το ΜΕΤ και ήμασταν οι μόνοι που μπήκαμε, ακούσαμε το διάλογο. Τι ακριβώς υπόθηκε. Τα ειδικά μικρόφωνα. Σε αυτή την επίσκεψη, για πάμε. Ναι, Κωστάκη, μόνο στο χρόνο. Είσαι ήρωας, αγόρι μου. Ήρωας είσαι, πουτάκι. Είσαι έτοιμος. Έτοιμος τώρα. Ένα, δύο, τρία. Βάλτε με ξανά μέσα. Μα γιατί με αποφεύγει? Πόρτα τα χέρια σου από πάνω μου, ρε. Δαγκώνει. Απορώ πως δεν το έκανε ακόμη. Τι ύψος έχουν αυτά τα σπιτάκια? Φτάνουν μέχρι και 1,85. Χωράει δηλαδή ο Άδωνης εδώ μέσα? Τα δέσποτα του κόμματός σας μπορούμε να τα βάλουμε εδώ. Έλα να τσιμπουρίσουμε. Κέρδισα. Παίξτε και με το παιδί. Κέρδισα και σένα. Νομίζω ότι πρέπει να φύγετε. Τα σκυλιά έχουν λυσάξει σήμερα. Και εγώ κυκλοφορώ ακόμη ελεύθερος. Έλατε στο νούμερο 19. Συγγνώμη, μια που αναφέρθηκε το όνομά του, γρήγορα περαστικά στον Άδωνη Γεωργιάδη. Περαστικά, ναι, στον Άδωνη Γεωργιάδη έκανε μια. Τον θέλουμε δυνατό κοντά μας, γιατί αποτελεί περιουσιακό στοιχείο για το Ράδιο Ερβίλα. Άδωνη, σε παρακολουθούμε πάρα πολύ να προσέξει τον εαυτό σου, μην έχουμε κανένα χαζό. Στο νούμερο 19, κυρίες και κύριοι, πανέτοιμοι είμαστε να ανοίξουμε τα πάντα σε αυτή τη χώρα, όπως βλέπετε, να δείτε το. Μεγάλη πίεση στο Τζάνιο Νοσοκομείο σήμερα το βράδυ, Λάζο. Θα σας δείξουμε το βιβλίο εισαγωγών. Θα δείτε ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι γεμάτο. Εδώ, προσέξτε. Κοιτάξτε εδώ. Προσέξτε. Όλα αυτά είναι ο απολογισμός της νύχτας. Κάθε 15-20 λεπτά είχαμε μία εισαγωγή. Ωραία, λοιπόν, τα ανοίγουμε όλα. Είμαστε έτοιμοι, έτσι. Πάμε. Ευτυχώς που δεν φτιάξανε και μεθ. Το καλοκαίρι δεν χρειαζόταν. Θα μας μένουν, όπως είπε και ο Άρης Πορτοσάλτη, τώρα να παίρνουμε γιατρούς και όταν τελειώσει η λευτή ιστορία, μην έχουμε να τους κάνουμε. Πόσο σωστά μίλησε αυτός ο άνθρωπος. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Αλέξη Τσίπρα. Μας αρέσει, Αλέξη, γιατί στη Βουλή δεν έχει ξύλινη γλώσσα σαν όλους τους άλλους.
Κύριε Πρόεδρε, απλώς σας λέω ότι έχετε ξεπεράσει τον χρόνο του Πρωθυπουργού. Ναι, αλλά μη με διακόπτετε. Τουλάχιστον μη με διακόπτετε πάνω στον ερμό μου. Διακόψτε μου όταν κάνω μια διακοπή κι εγώ. Διότι είσαστε σαν το διαιτητή που κάνει σφυρίζει φάουλ όταν η ομάδα πάει να αναπτυχθεί, ας πούμε. Τώρα, αυτός δεν είναι διαιτητής δίκαιος. Και σταματάτε τη φάση με φάουλα βαβά που γελάνε και τα τσιμέντα. Ήμαρτον. Τσουρ τσουρ με τη σφυρίχτρα την κάνατε γλυφιτζούρι. Δεν μας αφήνετε να παίξουμε με αντεπιθέσεις. Το σύστημά μας στηρίζεται σε μακρινές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας. Με κούρσα από το κέντρο προς την εστία για να αποφύγουμε έτσι το τεχνητό offside και μας έχετε πεθάνει στο φάουλ και να χαλάσετε το φαρμακερό τρανζίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σφυρίζω ό,τι βλέπω, κύριε Τσίπρα. Δεν κλείνω τα μάτια μου. Θα κλάψω. Έχω πτυχίο UEFA Pro. Εσένα δεν σε βάζουν διαιτητή ούτε στο Pro, στο PlayStation. Σφύρα-σφύρα θα καταπιείς το στραγάλι στο τέλος και θα πνιγείς. Μα πού να φας τη γλώσσα σου. Κόφτο ρε, κιάσε μας να παίξουμε μπαλίτσα. Θα δείξει τις αμφισβητούμενες φάσεις το βράδυ ο Κάκος στο Total Football στο Open και θα σε βγάλει φορά παρτίδα ότι δεν είσαι ούτε για να σφυρίζεις στην έψιμη Μακεδονίας. Άντε τώρα κοράκι, χασάπακλα, κατσικανιάρι, καρμανιόλα. Έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο οι διάλογοι πλέον στην Βουλή. Ωραία είναι. Σας παρακαλώ, στο νούμερο 17 μου πει κάποιος, μας τρολάρουν ή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα που ζούμε? Γιατί στην εφημερίδα Ντοκουμέντο, Γιάννης Ευρούτσης, πρώην Υπουργός Εργασίας, είπε ότι ο Μένιος Φουθιώτης μπήκε μέσα στο Υπουργείο με μπράβους. Δείξτε τώρα, Κωστάκη, στο Υπουργείο με μπράβους, επειδή έχασε λεφτά από το πρόγραμμα Συνεργασία και μπήκε μέσα στο Υπουργείο με μπράβους. Συμβαίνουν, αλήθεια, μας κάνουν κάποια πλάκα. Όπως το είπε και ακόμη πιο δυστυχώς έγινε, μάλλον κιόλας. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Δεν μας κάνει κανείς πλάκα και θα βγουν και άλλα. Μάντεψε ποιος έχασε τη δουλειά του, όπως φαίνεται από τον κύριο Βουλή. Στο νούμερο 16, για δείτε εδώ τι ωραία πράγματα μας λένε οι αρμόδιοι για τα παιδιά και για την τηλεκπαίδευση. Το self-test θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του θα δηλώνεται στη σχετική πλατφόρμα. Όσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους τη βεβαίωση, δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης. Κοιτάξτε, επειδή αυτό δεν έχει καμία λογική, η τηλεκπαίδευση γίνεται στο σπίτι και στο σπίτι κάνεις ακόμη και την καραντίνα από τον κορονοϊό, προφανώς έχουν ξεκινήσει επίσημα, έχουν ξεκινήσει οι εκβιασμοί από την κυβέρνηση. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις, δεν θα σε αφήσουμε ούτε πρωινό. Θα έχει, ούτε πρωινό. Επίσης, άμα ψήφισε Νέα Δημοκρατία, δεν το συζητάμε, θα μάθει την παροιμία αμαρτίας γονέων. Πιστεύω έχουμε κυβέρνηση Κασπέρης και θέλει να αποφυλάξει τα μηχανήματα από ιού στο σπίτι. Σου λέει, άμα έχει κορονοϊό, θα κολλήσει και το μηχάνημα. Ο Πέτσας πήγε, ο Στέλιος στην Πάτρα, μεγάλη αγάπη. Πολύ ενώ πήγαν τα συστημικά, πήγαν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να παρουσιάσουν ότι και καλά. Αποδοκίμασαι. Μεγάλη αγάπη σένα, για τον Πέτσα στην Πάτρα. Μπράβο, παιδιά. Με αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν το πρωί έμποροι της Πάτρας στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα την ώρα που έφτανε στο Δημαρχείο για διαβουλεύσεις μετά την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου να αγνοήσει την απαγόρευση και να ανοίξει κανονικά αύριο τα καταστήματα. Τέλειο! Πέτσα, κλείσε μας και το σπίτι, πασά μου! Και στον τάφο να μας κλείσεις, εμείς αγαπάμε! Γεια σου, Πέτσα, Κάστορα και στα Λουκέτα, Μάστορα! Πέτσα και Κούλι και ας πεθάνουν όλοι! Το λατρεύουν, το λατρεύουν. Λατρεία στην Πάτρα. Και πώς να τον αγαπάς τώρα. Λογικό είναι. Σου κλείνει το μαγαζί, ξεκουράζεσαι. Στο νούμερο 14. Πήγα να σηκώσει τα κεπέγγια, πιάνει μέσα σα. Μα είμαστε αχάριστοι σε αυτή τη χώρα. Δουλεύουμε, γκρινιάζουν όλοι. Δουλειά, πολλή δουλειά δεν πρέπει να κάνουμε. Έρχεται ο καλός Κυριάκος Μητσοτάκης, σας κλείνει όλους τα μαγαζιά. Ο Άγιος αυτός. Και δίνει και 4 εκατοστάρια. 4 ολόκληρα εκατοστάρια. Πολλαριστά. Όχι δικά του, ξένα. Δεν έχει σημασία. 850 άρικα. Αυτό είναι ρεπορτάζ, ρε. Άρε Γιώργο Σαραντάκο, το Χόλιγουτ σε περιμένει, ρε φίλε. Πολλοί επιχειρηματίες φτιάχνουν τις βιτρίνες και περιμένουν. Τα κατεβασμένα ρολά και τα κλειστά φώτα των εμπορικών καταστημάτων από τη Δευτέρα θα ανήκουν στο παρελθόν. Σιγά σιγά επανέρχεται η κανονικότητα στην αγορά. Τα φώτα ανάβουν. Ιδιάστηκα. Ειδικό εφέ, πάτημα διακόπτη Κωστάκης. Και τις Κυριακές κλείνουν, έπρεπε να κλείνουν. Ήσουν εκεί, άναβες εσύ τα φώτα. Ωραία δουλειά, Κωστά. Ωραία δουλειά. Στο νούμερο 13. Το νούμερο 13 έχει ηθικό δίδαγμα. Και το ηθικό δίδαγμα είναι ότι στην ελληνική τηλεόραση δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ξέρετε, αυτές τις γνωστές κακές λέξεις. Τις βρώμικες αυτές λέξεις. Εκτός, ναι, αν τις πεις στα αγγλικά. Αν τις πεις στα αγγλικά, όλα είναι μια χαρά. Ο Σεργέη Λαυρόφ απευθύνθηκε κατά κάποιο τρόπο έτσι σε όλη την ανθρωπότητα, αγγίζοντας χορδές ευαίσθητες σε όλους τους ανθρώπους. Καθώς χθες ήταν τα γενέθλιά του, έκλεισε τα 71. Οι δημοσιογράφοι του χάρισαν μια μάσκα πάνω στην οποία αναγράφεται
τα αρχικά τουλάχιστον, ναι, της φράσης fucking quarantine. Το αφήνουμε μετάφραστο γιατί υπάρχει, ναι, και το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ας το αφήσουμε. Δεν ήταν όμως το μοναδικό δώρο που έλαβε, γιατί ο Σεργέι Λαυρόφ έλαβε και από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ένα ωραιότατο δωράκι πάλι για τα γενέθλιά του. Ένα μπλουζάκι το οποίο άγγιξε και πάλι τις κορδές όλων των ανθρώπων και το οποίο έγραφε πάνω του το συγκινητικό μήνυμα για όλη την ανθρωπότητα. You motherfucking son of a damned bitch quarantine, you are a piece of shit wonker cunt. Το αφήνουμε μετάφραστο γιατί υπάρχει και το, ναι, Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ας το αφήσουμε. Τα δώρα όμως και πάλι δεν είχαν τελειώσει, γιατί ο Σεργέι Λαυρόφ πήρε και από τον Κινέζο ομολογό του δωράκι, το οποίο ήταν μια γραβάτα πάρα πολύ κομψή, η οποία έγραφε πάνω της το άλλο συγκινητικό μήνυμα για την ανθρωπότητα. Suck my dick, you fucking cock foam shithole quarantine. Go to hell. I wanna fuck your fucking mask off you dickhole cocksucker bastard prick. Το αφήνουμε μετάφραστο γιατί υπάρχει και, ναι, το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ας το αφήσουμε. Τα δώρα όμως δεν είχαν σταματημό τελικά, γιατί ο Σεργέι Λαυρόφ τσίπησε ο τυχερός και άλλο ένα δωράκι, που ήταν ένα σημειωματάριο από τη γραμματέα του, το οποίο έγραφε «You motherfucking piece of worthless cunt, lacking coronavirus, sack of balls, bastard probing, bitch sucking, shithead fucking quarantine. I wanna spit of your fucking cock sucking coffee, you gut fucking deckhead. Come guzzling, wrinkle bitch». Το αφήνουμε μετάφραστο γιατί υπάρχει, ναι, και το, ρε φίλε, Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Θα μας κλείσουν μέσα. Ημερολόγιο ήταν. Μέχρι 4 Απριλίου ήταν γραμμένο. Άγιο, είχα, δεν κατάλαβε τίποτα το Συμβούλιο. Ξέρει μόνο γαλλικά. Έχει πάρει μόνο το Σορμπόνη. Προφήνσε στη Λόρ, δεν τα ξέρουν. Μόνο γαλλικά. Εμεί οι βλάχοι όπω βλάχοι δεν του πήραμε. Κυρίε και κύριοι, στο νούμερο 12 η δική μα είναι πολύ καλύτερη και θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι πιο gentleman και μια που είμαστε λίγο σε όλη αυτή την σεμνοτυφία που πολλέ φορέ μα δέρνει, η οποία σεμνοτυφία πάντα συνδυάζεται και με λίγη υποκρισία εδώ στην ελληνική τηλεόραση και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, γιατί ω γνωστόν δεν υπάρχουν βρώμικε λέξει, αλλά υπάρχουν βρώμικα μυαλά. Ας πάμε εδώ, δείτε τώρα. Ο Δημήτρης Οικονόμου δίνει, βλέπει τον τίτλο και τον δίνει επίτηδες στην Μαρία Αναστασοπούλου. Πανανούφλουδα, ξεκάθαρα. Ναι, το δίνει για να διαβάσει αυτή το πρωτοσέλιδο. Η δε Μαρία αντιμετωπίζει ενοχικά μία λέξη η οποία είναι μια χαρά. Δηλαδή, για δείτε το. Για το ελληνικό τι λέει εδώ κάτω? Για το ελληνικό λέει το καζίνο, οι καριάτιδες και η της ειρήνης. Ποια, η πίπα της ειρήνης λέει, ρε Μαρία, υπάρχει η πίπα της ειρήνης, δεν την ξέρεις? Ούτε να το κάνεις είναι, ο Δημήτρης δεν ξέρει. Δεν είναι, δεν μιλάει για το κύριο ειρήνη, είναι για την αφηρημένη. Ενώ σε αντίθεση, δεν είναι η ειρήνη, δεν είναι η γυναίκα ειρήνη. Είναι η πίση που λέμε, ναι, αυτή δεν ήταν η... Αυτή, όχι κυρία. Όχι καμία συγκεκριμένη. Παλιά που ξέραμε. Ενώ σε αντίθεση, εδώ ο gentleman Άκης Παυλόπουλος, το δικό μας ο gentleman Άκης Παυλόπουλος, σώζει την ντόρα μας. Δώστο. Πάμε στην Εσπρέσο. Τσόντα στην ΕΡΤ 2 πρωινιάτικα. Μπράβο, το είδε. Το είδε και σου λέει. Δώστο ρε. Δώστο. Για τα δύσκολα είμαι εγώ εδώ. Ο ειδικός, δώστο. Τι τσόντα εδώ σε μένα. Να σου πω και την υπόθεση. Τι λες τώρα. Είναι κεφαλαία, η ντόρα δεν ήξερε που τονίζεται. Παντρεύονται στο τέλος. Λοιπόν, στο νούμερο 11. Στο νούμερο 11. Πάμε στα σοβαρά του. Πραγματικά, στο νούμερο 11 δεν θα το πιστέψετε ποιος έδωσε συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση. Τεράστια επιτυχία. Ποιον μπορεί να φιλοξένησε η ελληνική τηλεόραση, ποιον μπορεί να έψαξε η ελληνική τηλεόραση, να ψάξει να τον βρει, να τον συναντήσει. Να κλείσει συνεργείο. Να κλείσει συνεργείο, να πάνε δημοσιογράφοι, κάμερες. Μα γραφτούν ερωτήσεις. Και έγινε τελικά η συνέντευξη και μεταδόθηκε στον αέρα. Την Νιχού του Τριαντάφυλλου, κυρίες και κύριοι, και σας λέμε αλήθεια, δεν κάνουμε πλάκα. Την Νιχού του Τριαντάφυλλου έδωσε συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση. Άννα μου, είσαι ο άνθρωπος που περιποιείται τα άκρα του Τριαντάφυλλου. Ναι, τα περιποιούμε εδώ και 8 χρόνια. Τι εννοείτε, πάτε κρυφά στον Άγιο Δομήνικο και του φτιάχνετε τα νύχια? Όχι και κρυφά, ήταν στους όρους του συμβολέου. Το ένας Τριαντάφυλλος δεν θα μπορούσε ποτέ να μείνει με αντιαισθητικά πετσάκια και νιούντε νύχη της πλέμπας. Έχει κοντά του τη συνεργάτη δάμου και κάθε φορά που πάει να πεταχτεί κάποια παρανυχίδα, πηγαίνει αυτή και την κόβει. Λοιπόν, Τριαντάφυλλε, σήμερα θα κολλήσουμε τεχνητά σε σχήμα στιλέτο, έτσι ώστε να μπορείς να καρφώσεις τα σωθικά του Ασημακόπουλου και του Κόρο. Ενώ θα κοιμούνται τα κορόιδα, επίσης θα τα κάνουμε αρκετά μακριά σε μήκος για να μπορείς να καρφώσεις τον Μπόγδανο στο μάτι σε περίπτωση που αρχίσει τα σόξο μόξο στο συμβούλιο. Εντάξει, γλυκέ μου. Είχε και άλλα πολλά σημαντικά βέβαια να πει η Νιχού.
Του τριαντάφυλλου. Συνέντευξη που θα συζητηθεί. Αλλά είπαμε. Είναι σειρά συνεντεύξεων, να μην αρκεί μόνο μία. Ναι, να βρούμε και άλλες ειδικότητες μετά την ηχό του τριαντάφυλλου. Δεν θα υπάρχει κάποια του που τον περιποιείται και σε άλλους τομείς. Ναι, ο οδοντίατρος του. Αυτά τα άκρα. Τα άκρα ποια. Τα άκρα τα καλύτερα. Ενώ στο νούμερο 10 είναι ένα παιδί. Πρώτο ο Λαυρόφ και μετά τα λιμά πρώτα και μετά οι καλές ειδήσεις. Στο νούμερο 10, πάνω που σε. Πάνω που σε φτιάχνουν. Να σε πάρει κάποιον. Πάνω που σε φτιάχνουν και σε ανεβάζουν. Σε πάνε ψηλά, μετά σε ρίχνουν στα τάρταρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ορίστε. Επίσης. Εγώ δεν λέω εύκολα κύριε κάποιον, αλλά σήμερα θα σε πω κύριε Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη. Κωνσταντινίδη. Α, δεν λέει ούτε το Κωνσταντινίδη. Ναι, λέει κύριε και δεν λέει και το Κωνσταντινίδη. Εγώ δεν λέω εύκολα κάποιον κύριε, αλλά σήμερα θα σας πω εσάς κύριε Νικολαίδη. Στο νούμερο 9, ο Τσίπρας, είπαμε, μιλάει, δεν είναι σαν τους άλλους. Τα λέει στη Βουλή με το δικό του λαό παιδί. Είναι και νέο παιδί. Σας λέω όμως ότι δεν μπορείτε να πανηγυρίζετε για την πορεία του εμβολιασμού που αφορά μέχρι στιγμής στη χώρα μας περίπου 9-10% του ενεργού πληθυσμού, όταν το 66% του ενεργού πληθυσμού, αν το ρωτήσετε, θα σας πει του Αγίου θα εμβολιαστώ. Το είπε. Το είπε στη Βουλή. Ναι, το είπε. Γράφτηκε στα πρακτικά. Γράφτηκε στα πρακτικά, τα οποία είναι επίσης για τον... Γύρω-γύρω. Λέω να πηδήξω ένα νούμερο, τι λέτε. Το θέμα το έχει φέρει έτσι αλλιώς. Κωστάκη, μπορούμε. Ωραία, το 8 έφυγε. Κωστάκη, πας καλά, είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, σήμερα. Το 8 ήταν 3 βίντεο. Σήμερα το Radio Revilla βγαίνει με προσωπικό ασφαλεία στον αέρα. Τα βίντεο πέφτουν από δομές, από εκείνο το Βαρέλι, από τον ήρωα Κωστάκη. Πώς πάει το δημοψήφισμα? Το δημοψήφισμά μας είναι. Πάει καταπληκτικά. Πώς αποφασίζουν τα μέτρα για τον κορονοϊό? Με κλήρωση, με κέρμα ή στην τύχη. Προηγείται το με κέρμα, με το μισό. Μισό λεπτό, μισό. Πήγαινε βρε στο Χρήστο, βρε Μάκη μου. Πήγαινε στο Χρήστο. Δηλαδή, εντάξει, για όνομα του Θεού. Εντάξει, ξέρω ότι είναι αποκρουστικό το πλάνο, αλλά πού και πού έλα. Άλλο θα έλεγα. Εντάξει, ρυθμίζει την εικόνα, βάζει, ρίχνει τα τέτοια. Καθαρίζει, βάφει τον τοίχο από πίσω. Όμω και πήγαινε. Αλλά ξέρω που μένει. Για πε. Τι είναι αυτά, δεν ποτίζει έξω. Ποιο ποτίζει. 53% με κέρμα, 25% και 22% μοιράζονται το στην τύχη και το με κλήρωση. Μάλιστα. Παιδιά, ξαναδείτε το ότι το με κλήρωση. Πολύ ωραία πράγματα. Γιατί έχουμε χρόνο να το ακυρώσουμε κι αυτό. Στο νούμερο 7 το είπε ο Δημήτρης, το είπε. Όταν βλέπεις εφημερίες, κρούσματα, τα πάντα όλα, τη μία μέρα να ανεβαίνουν, την άλλη να κατεβαίνουν και εσύ παρατηρείς, δεν μπορείς. Όχι, την μία μέρα ανεβαίνουν, την άλλη δεν κατεβαίνουν. Είναι και οι διασωληνωμένοι, είναι και οι εισαγωγές, Δημήτρη. Δεν αντέχω, είμαστε κουρασμένοι. Εντάξει, μπες στη μέθη να ξεκουραστείς. Ναι, δεν έχει μέθ όμως για να μπούμε να ξεκουραστούμε, ρε Δημήτρη. Δεν έχει μεθ. Και πολλοί από αυτούς που παίρνουν στις μεθ ξεκουράζονται μονίμως. Ναι, και κάποιοι ακριβώς επειδή δεν έχει μεθ θα ξεκουραστούν μονίμως. Οπότε. Ωραίο διακριτή. Τώρα ως δημοσιογραφικό λειτουργήμα, μάλλον πρέπει να. Ξέρω εγώ. Τι πες το με διάσκεψη. Να ασκούμε κριτική σε αυτά που γίνονται. Όχι να. Στο νούμερο 6 παρόλα αυτά. Με πάση στη θυσία. Τι. Γιατί. Ποιο. Με όλα αυτά που είχαμε έκτακτο. Εντάξει, σήμερα βρήκαν. Μισό λεπτό, γιατί τώρα μπερδευόμαστε κι εμείς. Πραγματικό έκτακτο. Έχουμε έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για λίγο. Μην γελάτε, αυτό είναι πραγματικό. Να διακόψουμε για ένα έκτακτο και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, θυμάστε που σας είχα πει ότι το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη δεν θα ανοίξει. Μόλις ανακοινώθηκε ότι τελικά ανοίγει και από αύριο το πρωί όλα τα μαγαζιά, μισό λεπτό γιατί μάλιστα ξανακλίνει κυρίες και κύριοι το λιανεμπόριο, είναι απίστευτο, ενώ τώρα με πληροφορούν ότι μάλλον ξανανοίγει. Ναι, είναι γεγονός, ξανανοίγει το λιανεμπόριο, βλέπουμε εδώ τα πλάνα, όμως τι γίνεται, ανατροπή της τελευταίας στιγμής και όπως φαίνεται θα παραμείνουν κλειστά τα μαγαζιά. Φοβερή εξέλιξη, για να δούμε τι θα γίνει. Ανοίγουν τελικά. Μάλιστα, ανοίγουν τελικά. Ω, έχουμε εισήγηση για νέο κλείσιμο. Τρομερά πράγματα. Κλείνει το λιανεμπόριο. Όπα, με παρέμβαση Μητσοτάκη ακούω τώρα ότι ανοίγει τελικά το λιανεμπόριο. Μα τι suspense είναι αυτό. Κυρίες και κύριοι, περνάμε τέλεια σε αυτή τη χώρα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Τι γίνεται τελικά, παιδιά. Όσο εγώ ανοίγω κλείνω, παραγγέλνεται. Στον επόμενο τόνο, το λιανεμπόριο θα είναι ανοιχτό. Στο νούμερο 5 λέω να φύγει και το νούμερο 5. Δεν μπορεί να φύγει. Γεια σου, αγαπημένο νούμερο 5, προσπάθησες κι εσύ.
Ενώ στο νούμερο 4, εντάξει, πρέπει να χειροκροτήσουμε, κυρίες και κύριοι. Σας παρακαλώ, το τραγούδι έτσι κι αλλιώς όλοι το ξέρουμε, όλοι το αγαπάμε. Είναι το Let It Be. Ετοιμαστείτε να συγκινηθείτε. Πραγματικά είναι συγκινητικό. Μας το έστειλε φίλος τηλεθεατής, ο οποίος είναι ο Ιωακίμ Κοτσερίδης, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία και το γνωστό Let It Be των Beatles το διασκεύασε. Είναι όλο αφιερωμένο σε σένα, αλλά όχι μόνο σε σένα, γιατί το τραγούδι λέγεται Με Πασόκ. Oh. Μπορούμε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Τι ωραία πράγματα. Ωραίο πλάνο. Ωραίο πλάνο, ωραίο πλάνο, πλάνο αφαιρετικό, πλάνο. Γρήγορο. Μπορούμε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Με... γιατί έχουμε και τους υπότιτλους από κάτω. Βέβαια, καραόκι θα το κάνουμε. Τι όλη ωραία. Η Ελλάδα, πραγματικά, παιδιά, θα συγκινηθούμε στο νούμερο 4. Σαν να ήμουν σ' άλλη εποχή, σαν να ήταν 80 με πασό. Όλοι είχαν φράγκα, δεν υπήρχαν προβλήματα, ήμασταν όλοι λαρτ με πασό. Με πασό, με πασό, με το παλιό καλό πασό. Περνούσαμε ωραία με πασό. Είχαμε ελπίδα, όλα ήταν τόσο όμορφα. Τσοβόλα δώστα όλα, υπάρχουνε λεφτά. Δεν είχαμε ανεργία, τα επιδόματα ήταν πολλά. 5-6 συντάξεις στο καθένα, στην κάθε μια. Με πασό, με πασό, όλοι μαζί με το πασόκ. Τα τρώγαμε ωραία με πασό. Με πασό, με πασό, αλυσμόνι το πασόκ. Δεν έπεφτε καρφίτσα στα μπουζούκια με πασόκ. Τώρα πείτε την αλήθεια, άστο! Με πασό, με πασό, με το παλιό καλό πασό. Δεν είχαμε σκοτούρες με πασό. Πέρασαν τα χρόνια, τελειώσαν και τα όνειρα. Τι πήραν την καρέκλα, η αριστερά και η δεξιά. Τίποτα δεν αφήσαν, μας τα κόψαν όλα ρε παιδιά. Μας πήραν τις αξίες, τα κάνανε σκατά. Με πασό, με πασό, όμως θυμίσουμε το πασό. Το πασό. Είχαμε όλη φράγκα με πασό. Με πασό. Με πασό, με πασό. Αλυσμόνι το πασό. Θα κάναμε lockdown στις Μπαχάμες με πασό. Άξιζε! Ναι, όσο να πεις. Άξιζε! Έτσι. Έτσι. Και τι έκαναν ρε φίλε, άλλαξαν το όνομα και το κάνανε Κινάλ. Ναι, ρε, πώς το κάνεις. Τι να τους πεις. Ναι. Να έχεις το πιο ισχυρό. Σοκ, να έχεις το όνομα Coca-Cola και να το κάνεις. Κάτι άλλο, ναι. Αρχικό με τέτοια. Ωραία, στο νούμερο 3. Έχουμε προσωπικό, να είχαμε τον Τάσο Μπυρσίμ να κάνει μια σκηνοθεσία αυτές τις μέρες. Ναι, χρήσιμο θα ήταν. Ενόμασταν 26.000 στο τραπέζι.
Γεια σου νούμερο 3, πάμε στο νούμερο 2. Το νούμερο 2 είναι καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι. Το νούμερο 2 θα μπορούσε να ήταν νούμερο 1, γιατί ήρθανε, ξέρετε, ακούστε, με τα μέτρα εδώ στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι λίγο παράξενα. Δηλαδή, ήρθαν από το Ισραήλ οι πρώτοι εμβολιασμένοι τουρίστες. Και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν τώρα για θέματα COVID, κοιτάξτε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα τώρα. Αν κάποιος δεν θέλει να συνδυάσει δύο δουλειές, να πάει και σε ένα μαγαζί και σε ένα σούπερ μάρκετ, πρέπει να στείλει δύο μηνύματα. Και υπάρχουν κι άλλα. Σήμερα, για παράδειγμα, ήρθαν οι πρώτοι εμβολιασμένοι τουρίστες από το Ισραήλ στη χώρα μας μετά τη διμερή συμφωνία και αυτοί δεν μπαίνουν πια σε καραντίνα. Και μπορούν να ξεχυθούν παντού ανά την Ελλάδα. Συμπέρασμα, αν είσαι εμβολιασμένος Ισραηλινός, πας παντού. Αν είσαι εμβολιασμένος Έλληνας, μένεις κλειδωμένος σπίτι. Κουλί. Πώς τα κάνεις έτσι, ρε κουλί. Γιατί είναι πραγματικότητα αυτό. Αν είσαι εμβολιασμένος από το Ισραήλ και είσαι στην Ελλάδα, μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα. Παίρνεις το πλοίο, πας στην Κρήτη. Όπου θες πας. Αν είσαι εμβολιασμένος Έλληνας, πρέπει να είσαι κλεισμένος στο σπίτι σου. Και κυρίες και κύριοι, αυτό βέβαια είχε συνέπειες. Γιατί οι Έλληνες είμαστε Έλληνες. Και οι συνέπειες είναι. Αχούν και τα ναύαρα καμαρότ. Somebody needs mad Jekdal has half dollar. Δεν είστε Έλληνες. Χάζει καράνε ζαμότ, μπαρμίτσβα, ουραντιά γιαχβέ, Αμπραμ Χασίδ. Χαβαναγίλα, χαβαναγίλα, δεν είσαι μεχά. Χαβανερανενά, δεν είσαι μεχά. Έχω ένα φίλο που πήγε και έκανε περιτομή στην τζοτσού του γιατί ήθελε να κυκλοφορεί χωρίς να τρώει πρόστιμο. Αυτό είναι βαρύ, ας πούμε. Έτσι είναι τα πράγματα σε αυτή την τρελή χώρα που ζούμε, κυρίες και κύριοι. Είστε μάγοι, μπράβο. Πρέπει να φύγουμε στο Ισραήλ να εμβολιαστούμε ή να γυρίσουμε να ζήσουμε τη ζωή μας ελεύθερα. Γαμώ την τρέλα μου. Συγγνώμη, κύριε Ισραήλ. Και τώρα. Έχω ένα φίλο που έκανε περιτομή στην τζουτσού του για να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα. Τι άλλο να κάνω. Να πω αναστέλλονται κάποιε ειδικότητε. Είστε σίγουρα, δεν βλέπετε. Ναι, ναι, τζουτσού μου βλέπετε. Έχει περιτομή τζουτσού μου. Μπορώ να κυκλοφορήσω. Έτσι είναι, έτσι λίγο. Πε τη δωδεκάδα τη Μακάμπη να δω, είσαι Ισραηλινό. Αντί να στέλνει μήνυμα, θα κυκλοφορεί με την τζουτσού απ' έξω. Για Μακάμπη, ορίστε, δε εσύ. Ελεύθερα. Ορίστε, κύριε. Τα δικαιολογητικά τα. Να, τα δικαιολογητικά. Συγγνώμη, να εννοούμε γιατί πρέπει να δικαιολογητικά. Για όνομα του Θεού. Throwback, boomer throwback, είσαι έτοιμος, μισό λεπτό. Μην τον ευνηδιάζουμε έτσι, παιδιά, μην τον ευνηδιάζουμε έτσι. Το αγόρι. Boomers throwback τώρα. Αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα το δείξω γιατί είναι μικρό και το θυμηθήκατε. Και περιζήτητο. Θα το δείξω γιατί είναι μικρό, το λέει και ο άλλος το δικαιολογητικό. Ναι, είναι για τα δικαιολογητικά, θα το δείξω γιατί είναι μικρό. Αλλά είναι από αυτά που εγώ τα είχα ξεχάσει. Το ζητήσατε εσείς, το θυμηθήκατε, ήταν εκείνα τα πουλιά. Ναι. Τα οποία προχωρήσαμε σε παραγλώτηση σε δύο βερσιόν. Η μία είναι για το συζυγικό καυγαδάκι, έτσι δεν είναι, και η άλλη θα την δούμε στη συνέχεια. Πού το θυμηθήκατε πραγματικά, δεν ξέρω. Εμείς είχαμε ξεχάσει ότι το βίντεο αυτό είχε γίνει ποτέ στο Radio Villa πριν αρκετά χρόνια. Για να το δούμε. Τι ώρα ήταν αυτή που γύρισες χθες? Σε περίμενα και είχα σκάσει από την αγωνία. Μήπως έπαθες τίποτα? Μήπως επέτυχε κανένας κυνηγός και εσύ τίποτα? Άφαντος! Και μπήκες στη φωλιά και δεν είπες κουβέντα! Έλα εδώ! Όταν σου μιλάω, δεν θα μου γυρνάς εμένα την πλάτη! Θα σου βγάλω τα πούπουλα ένα-ένα! Εγώ είμαι καλή μόνο για να φτιάχνω φωλιές και να κάθομαι στα αυγά μου! Μη με κάνεις να σε κυνηγάω! Δεν μιλάς, ε! Κάνεις το παγόνι! Και έχεις το θράσος και λες ότι ήσουν με τους φίλους σου! Καλά ρε μπάλια κι αυτή! Και το καφέ φτερό που βρήκα πάνω σου ποιονού ήταν? Άσε, μη φας, θα σφάξω γλάρο! Εσένα! Έτσι ακριβώς. Και βέβαια υπήρχε και άλλη βερσιόν αυτού του διαλόγου. Υπάρχει Ελλάδα του χάους, υπάρχει Ελλάδα της αναρχίας, της τρομοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών των ανοήτων. Υπάρχει όμως και Ελλάδα που αντιστέκεται. Η Ελλάδα που θέλει να κρατήσουμε τη χώρα μας όρθια. Η Ελλάδα που θέλει να κρατήσουμε τη χώρα μας στην Ευρώπη. Η Ελλάδα που θέλει να την κάνουμε σπουδαία χώρα και όχι περίγελο του πλανήτη. Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες γραφείς. 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 Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε. Τα λιγουρεύεστε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πού φτάσαμε? Το σήμα Κωστάκη.
Νούμερο 1. Εκπαιδευτική τηλεόραση, ΕΡΤ 2, Netflix, YouTube κτλ. Μάθημα γυμναστικής. Μας αρέσει πολύ αυτή η καθηγήτρια, η Κατερίνα Νικολαίδου. Μπράβο, Κατερίνα, κάνετε πολύ ωραία πράγματα εκεί και πολύ έτσι διαφορετικά, όπως αυτό για παράδειγμα. Για δείτε το. Θα συνδυάσουμε τις ηχηρές κινήσεις του σώματος με το λόγο που βγάζει ρυθμό. Άκατα μάκατα σου κουτουμπέ, άμπερ φάμπερ ντόμινε. Άκατα μάκατα σου κουτουμπέ, άμπερ φάμπερ βγες ξανά. Άκατα μάκατα σου κουτουμπέ, άμπερ φάμπερ ντόμινε. Άκατα μάκατα σου κουτουμπέ, άμπερ φάμπερ βγες. Ωραίο δεν ήταν? Πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ ωραίο. Βεβαίως, ναι. Με ρυθμό με αυτό. Να δούμε λίγο ακόμα. Βεβαίως. Πάμε πάλι παιδιά την ίδια άσκηση, πάνω σε έναν άλλο ρυθμό. Μπισούν κουρουλά ντον και γεια, ημάτζι μάγελε, κανφάλανι γιάννα σάρα λεϊλα, γε και γε και γε. Ξανά. Μπισούν κουρουλά ντον και γεια, ημάτζι μάγελε, κανφάλανι γιάννα σάρα λεϊλα, γε και γε και γε. Αλλά επίσης έχουν προβλέψει ότι σε περίπτωση που κάνεις πολλή ώρα γυμναστική και μπορεί να, ξέρεις, να σε κόψει και λίγο, ναι, έχει και αυτό τον τρόπο. Πολύ ωραία, πάμε την ίδια άσκηση, τώρα όμως με άλλο στίχο. Πέντε διπλόπιτα γύρω απ' όλα. Φέρε μας τώρα να φάμε ρε. Δύο πατάτες και μια καυτερή και μία σου ρωτή. Ξανά. Και άλλα πέντε με κοτογύρω. Φέρε μας τώρα να φάμε ρε. Και λουκανίκα μέσου τζουκάκια. Θα γκουρλώσουμε. Η γυμναστική του κορονοϊού. Ποιο ήταν το δημοψήφισμα? Πες το σοβαρά. Σοβαρά. Το δημοψήφισμα ήταν: πώς αποφασίζονται. Πρέπει να το κλείσω κιόλας. Τα μέτρα για τον κορονοϊό. Με κλήρωση, με κέρμα ή στην τύχη. Και τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, είναι... Οι αγωνίες των καταχώρησεων. Με κέρμα 53%. Με κέρμα αποφασίζονται. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα βρουν κέρμα. Χαίρομαι. Ναι. Ακολουθεί ταινία, κωμωδία, οι καταφερτζίδες, Vince Vaughn, Owen Wilson. Να σας πω, έχουμε... Την Πέμπτη, βινήλιο, δεκαετία του 80. Μπαίνουμε στη δεκαετία του 80. Μάκι, μάκι. Μπαίνουμε στη δεκαετία του 80. Αλλά επειδή η δεκαετία του 80 δεν αστείευεται τώρα, δεν είναι. Αυτή την Πέμπτη είναι μεγαθύριο, ναι. Μόνο ελληνικά τραγούδια. Μόνο ελληνικά τραγούδια. Πάρτι με τα καλύτερα τη δεκαετία του 80. Στείλτε μα βίντεο, διαλέξτε το δικό σα αγαπημένο ελληνικό τραγούδι και τι φωτογραφίε σα από τη δεκαετία του 80. Φορέστε ρούχα, κάντε πράγματα. Ναι, κάντε ό,τι θέλετε τα χορευτικά σα. Και στείλετε το, ξέρετε. Πού info. papakivinilio.tvshow.gr. Θα είμαστε αύριο, αν όλα πάνε καλά, 8 η ώρα. Θα είμαστε 8 η ώρα στον αέρα. Σας το ξαναλέμε. Περνάμε δύσκολη εβδομάδα. Ξανά στέλνουμε χαιρετισμούς στους συνεργάτες και στους φίλους μας. 6 άτομα σήμερα από το Van που στηρίζουν τεχνικά την εκπομπή, που βρίσκονται σε άλλο κτίριο. Είναι θετικοί στον COVID. Ευχόμαστε όλα καλά να πάνε, παιδιά, και θα πάνε όλα καλά. Εμείς δουλεύουμε με προσωπικό ασφαλείας. Ήρωας Κωστάκης έριξε τα βίντεο από εδώ. Μπράβο, Κωστάκη. Ήρωας Μάκης μέσα στο Van. Ένας μόνο άνθρωπος. Και είμαστε στον αέρα. Και έτσι... Μια χαρά. Σάρκοντα τον και έτσι θα είμαστε και αύριο. Εντάξει, έχετε όλοι μας την αγάπη. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Γεια.